Θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα κύκλο χαιρετισμών. Να καλέσω πρώτα τον άνθρωπο που μας φιλοξενεί στο χώρο του Ευγενείου, που μας παραχώρησε το χώρο για την διοργάνωση της ημερίδας, για έναν σύντομο χαιρετισμό, τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη. Να έρθει στο βήμα. Εδώ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα από την Ευρωβουλευτή κυρία Κούνεβα, το Ινστιτούτο Νίκος Παλαντζάς και το Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία του ΣΥΡΙΖΑ θέτει τα θεμέλια για να ανοιχτεί ένας διάλογος για την αναπηρία και την πολιτική για την αναπηρία. Θα ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις θέσεις των Υπουργών για τη νέα πολιτική αλλά και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής για την αναπηρία, όπως έχουν εκφραστεί και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης προεκλογικά. Και αυτό επιμένουμε στη λέξη εφαρμογή. Το αυξημένο κόστος ζωής των ανθρώπων με αναπηρία, ειδικά, και η μείωση των δαπανών για την υγεία έχει στερήσει τις υποστηρικτικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους ανθρώπους με αναπηρία, και αυτό συντελεί σε πάρα πολλά προβλήματα. Η δυσλειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας έχει επίσης συμβάλει στην καθυστέρηση σε πληρωμή συντάξεων και επιδομάτων και στην έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτά οπωσδήποτε θα τα αντιμετωπίσει η μερίδα διεξοδικά. Από τα πιο σημαντικά μας θέματα θεωρούμε ότι είναι και η ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Σαν Ίδρυμα Ευγενίδου έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο στόχο, και αυτό είναι μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 6 χρόνια, τουλάχιστον, για ισότιμη πρόσβαση για όλους τους ανθρώπους. Η συνεργασία μας με τον Αντώνη Τορέλα, σαν σύμβουλο προσβασιμότητας και κοινωνικής πολιτικής σε αυτά τα θέματα στο Ίδρυμα Ευγενίδου, μας έχει οδηγήσει σε μικρές και θέλουμε να πιστεύουμε και σε λιγότερο μικρές παρεμβάσεις. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια εκτός πρωτοκόλλου αναφορά, ότι με τον Αντώνη γνωριστήκαμε ένα πολύ περιπετειώδη τρόπο, έτσι δεν είναι, Αντώνη μου? Αλλά όταν το γνωρίσαμε, ο Αντώνης περπατούσε στα δύο πόδια. Αυτή τη στιγμή, το ένα τεχνητό. Αυτή τη στιγμή όλοι καταλαβαίνουμε τι επιπτώσεις ποιων πρακτικών αντιμετωπίζει. Σωστά, Αντώνη? Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η απόφαση του Ιδρύματος Ευγενίδη για βελτίωση της προσβασιμότητας των χώρων και των υπηρεσιών μας εναρμονίζει με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που έχει συνυπογράψει και η χώρα μας, και η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν να ούτως ώστε αυτή η συνθήκη να μην είναι απλώς ένα αποτέλεσμα καλής προαίρεσης. Γιατί πιστεύουμε ότι η πολιτική υιοθέτηση καλών πρακτικών αποτελεί υποχρέωση, όπως και της προσφοράς υπηρεσιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες όλου του πληθυσμού, δίχως διάθεση να ικανοποιούμε μόνο εκείνους και εκείνους που ανήκουν στην κανονικότητα, αλλά με σεβασμό στην ανθρώπινη ποικιλομορφία. Και εδώ θα θέλουμε να ταυτιστούμε απόλυτα με τις απόψεις που είπατε και προηγουμένως περί φιλανθρωπίας. Είναι κάτι το οποίο μας εκφράζει ο τρόπος που το θέσατε 100%. Γι' αυτό και αυτός εδώ χώρος δεν είναι φιλανθρωπικός, γιατί ο Ευγένιος Ευγενίδης αυτός που ήθελε να κάνει είναι να συμβάλλει ούτως ώστε όλοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες για να έχουν δικαίωμα στο να παράγουν και να δημιουργούν. Σεβόμενοι λοιπόν το δικαίωμα της απρόσκαπτης συμμετοχής όλων των ανθρώπων, έχουμε εξασφαλίσει την πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενώ διαθέτουμε και τους κατάλληλους χώρους υγιεινής. Μπορούμε να πούμε για πολλά παραδείγματα, δεν είναι ο σκοπός αυτός, τα αναβατόρια, ειδικές προσαρμογές για χρήση αμαξιδίων, χρήστες προσθετικών μηλών κτλ. Έχουμε εξασφαλίσει επίσης δυνατότητα επικοινωνίας των κοφών βαρικών ατόμων στο Ίδρυμα Ευγενίδου, διαθέτοντας κινητό τηλέφωνο μέσω του οποίου μπορούν να πάρουν πληροφορίες με γραπτό μήνυμα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω στην πάγια πλέον τακτική του Ιδρύματος Ευγενίδου για την υποστήριξη των εκδηλώσεών μας με δερμηνέα στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Μιλάμε για όλες τις εκδηλώσεις μας. Για να εξασφαλίσουμε σωστή πληροφόρηση όλων, η ιστοσελίδα μας έχει ελεγχθεί και αποτελεί
μία από τις πιο προσβάσιμες τοσιλίδες στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια εξάλλου της προσπάθειας για άριστη προσβασιμότητα στο Ίδρυμα Ευγενίδου, προχωρήσαμε και στην εγκατάσταση σταθμών εργασίας στο χώρο της βιβλιοθήκης. Οι σταθμοί αυτοί επιτρέπουν σε άτομα με προσβασιμότητα, με προβλήματα όρασης ή σε άτομα με κινητικά προβλήματα, με τη βοήθεια εξειδικευμένης τεχνολογίας, να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις συλλογές της βιβλιοθήκης μας και το διαδίκτυο. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης έχει παρακολουθήσει τα αντίστοιχα και τα ανάλογα σεμινάρια για την εκπαίδευση και τη χρήση αυτών των σταθμών. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι στο νέο μας ψηφιακό πλανητάριο κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε, αυτό είναι ένα όραμα, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες καθολικής πρόσβασης στο περιεχόμενό του. Και αυτό, εάν το καταφέρουμε, θα αποτελήσει μια πρωτιά, με την καλή έννοια πρωτιά, έναντι άλλων προηγμένων χωρών. Θα ήθελα να κλείσω με την ευχή η μερίδα αυτή να συνεισφέρει ώστε με ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων να υπάρξουν οι απαραίτητες βελτιώσεις τόσο στην πολιτική αλλά πρωτίστως στην εφαρμογή της σε θέματα αναπηρίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και για την παρέμβαση και κυρίως για τη φιλοξενία και θέλω να καλέσω τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον πρόεδρο της ΣΑΜΕΑΤ, της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, για τον χαιρετισμό στην ημερίδα μας. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που οι διοργανωτές απέθυναν στην Ομοσπονδία να απευθύνει χαιρετισμό σε αυτή την πολύ σημαντική ημερίδα. Οφείλω να επισημάνω ότι από την πρώτη μέρα της παρουσίας της κυρίας Κούνεβα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και το European Disability Forum, το οποίο επίσης έχω τιμή να προεδρεύω, αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και με μεγάλη εμπιστοσύνη την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Αναπτύξαμε στενότατη συνεργασία, η οποία απέδωσε καρπούς, μεταξύ των άλλων, και κατά τη συγκρότηση της άτυπης διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Κούνεβα αναφέρθηκε νωρίτερα σε αυτήν, είναι στο Προεδρείο της. Κυρίες και κύριοι, ζούμε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική. Θα λέγαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα πεδία, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό. Θα έλεγα όμως ότι ζούμε σε μια περίοδο και με πολύ σημαντικά, θα έλεγα συγκλονιστικά, πολιτικά συναισθήματα που όλοι έχουμε. Αναμφίβολα, οι εκλογές της 25 του Γενάρη έφεραν στη χώρα μια πολύ σημαντική πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή που έφερε στα πολιτικά πράγματα της πατρίδας μας μια νέα γενιά πολιτικών, ένα κόμμα της αριστεράς που για πρώτη φορά ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αναμφίβολα επίσης, όλοι οι πολίτες έχουμε υψηλές προσδοκίες από αυτήν τη διακυβέρνηση. Έχουμε όμως και πλήρη συνέστηση των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, αλλά και που εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως αναπηρικό κίνημα αυτή την περίοδο. Για να μην
επαναλάβω πράγματα με τα οποία συμφωνώ και αναφέρθηκα νωρίτερα από τη Βιβή Τσαβαλιά, από την κυρία Αθανασίου και από τους άλλους ομιλητές. Θέλω μόνο να επισημάνω ότι η χώρα διαθέτει το νομικό πολιτισμό, το σύνταγμά της, την διεθνή σύμβαση την οποία έχει κυρώσει, αλλά και νομοθεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθεί μια πιο συνεκτική ή αν θέλετε μια συνεκτική, γιατί δεν υπήρξε ποτέ συνεκτική πολιτική για τα ζητήματα της αναπηρίας στην Ελλάδα. Το αναπηρικό κίνημα αυτή την περίοδο κινείται προς δύο κατευθύνσεις, οι οποίες συγκλίνουν και αλληλοτροφοδοτούνται. Η πρώτη είναι να παρουσιάσουμε και να επισημάνουμε στους αρμόδιους υπουργούς τα θέματα που είναι προς άμεση αποκατάσταση, όπως για παράδειγμα η υπόθεση των ΚΕΠΑ, αναφέρθηκε νωρίτερα η κυρία Τσαβαλιά, να μην επανέλθω σε αυτό το θέμα. Θα έλεγα ότι είναι ζητήματα στον τομέα της πρόνοιας, στον τομέα της εργασίας, της παιδείας φυσικά, της δημόσιας διοίκησης κλπ. Θέματα άμεσης αποκατάστασης. Όμως θέλω να συμφωνήσω, το έχουμε επισημάνει άλλωστε, η όλη μας διαδρομή προσωπική και συλλογική έχει σηματοδοτηθεί από αυτήν τη θέση, ότι και πριν την κρίση η πολιτική για την αναπηρία στην Ελλάδα ήταν ασύνδετη, ήταν ατάκτως ερημένη. Πάνδημο το αίτημα του αναπηρικού κινήματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη δεκαετία του 90 είναι ότι υπάρχει ανάγκη στη χώρα να υπάρξει ένα εθνικό πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία. Αυτή η κυβέρνηση έχει μια εξαιρετική ευκαιρία και πρόκληση ταυτόχρονα να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ενός τέτοιου προγράμματος μετρήσιμων στόχων, αξιολογήσιμων στόχων, ένα πρόγραμμα πενταετίας για να ξέρουμε πού θα φτάσουμε, για να υπάρχει συνέργεια και συνεργασία, τι συμβαίνει στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και αλλού, που σήμερα δεν υπάρχει. Που πολλές φορές εμείς ως Συνομοσπονδία παίρνουμε το σχέδιο νόμου που έχει ετοιμάσει το ΤΑΔΕ Υπουργείο και το δίνουμε στο ΔΙΝΑ Υπουργείο, γιατί δεν υπάρχει καν συνεργασία μεταξύ τους. Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη να αναλυφθεί αυτή η πρωτοβουλία. Και αυτό είναι το κεντρικό αίτημα που καταθέσαμε μέσω της επιστολής μας στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Την ανάληψη πρωτοβουλίας, επαναλαμβάνω, κατάρτισης ενός εθνικού προγράμματος δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία, με βεβαίως τα ανάλογα οικονομικά εργαλεία που θα στηρίξουν αυτές τις πολιτικές, γιατί αλλιώς θα είναι διακηρύξεις. Η πρωτοβουλία της κυρίας Κούνεβα και για τη σύνταξη της έκθεσης, η οποία εγώ την διάβασα, στηρίχθηκε πάρα πολύ και σε δουλειά που έχει κάνει η Εθνική Συνομοσπονδία και οι φορείς της, είναι μια σημαντική κίνηση η οποία πρέπει να έχει και συνέχεια. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την κυρία Κούνεβα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και εντός Ελλάδος όπου χρειαστεί. Ως πρόεδρος των Ελληνίδων και Ελλήνων με αναπηρία, θέλω να κλείσω αυτόν τον χαιρετισμό με μια αναφορά που την οφείλουμε και προσωπικά και συλλογικά. Η απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
να αναθέσει τα καθήκοντα Υπουργού Υγείας στον Παναγιώτη Κουρουμπλή είναι μια ιστορική απόφαση, η οποία έχει τεράστιους κοινωνικούς, πολιτικούς και συναισθηματικούς συμβολισμούς. Τα μηνύματα που στέλνει στην ελληνική κοινωνία είναι συγκλονιστικά. Ευχόμαστε και από αυτό το βήμα κάθε επιτυχία στο έργο του. Είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βαρδακαστάνη. Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο πόντιουμ τον κύριο Δημήτρη Νικόλσκι, πρόεδρο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για έναν χαιρετισμό. Κυρίες Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, η βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και η δημιουργία ενός πλαισίου και ενός περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια και διακρίσεις, όπου όλοι μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά όμως ίσοι, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κοινωνική συνοχή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα. Πριν προχωρήσω στο σύντομο χαιρετισμό, περίπου 5 λεπτά θα σας κρατήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ημερίδας και προσωπικά την κυρία Κούνοβα για την ευκαιρία που μου έδωσε να παραβρεθώ σήμερα κοντά σας και να πω κάποια πράγματα σχετικά με την πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είμαι πεπισμένος ότι όλοι εδώ σήμερα έχουμε ένα κοινό όραμα, ένα σκοπό, αυτόν της δημιουργίας μιας κοινότητας, ενός κοινωνικού χώρου, όπου τα άτομα με αναπηρίες, ανεξαρτήτου του βαθμού και του είδους τους, θα μπορούν ισότιμα να συμμετέχουν, αλλά και να λαμβάνουν το μέγιστο από την κοινωνία και την πολιτεία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2006, το Συμβούλιο των Υπουργών, ενέκρινε το σχέδιο δράση για την αναπηρία και το οποίο αποτελεί το πρώτο κείμενο στην ιστορία που πηγάζει από διεθνή οργανισμό και προσδιορίζει συγκεκριμένες δράσεις και άξονες για την προώθηση των δικαιωμάτων και την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, βελτιώνοντας τη ζωή τους και προτρέποντας τα 47 κράτη-μέλη όπως το υιοθετήσουν. Και σε αυτό το σημείο το Συμβούλιο βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους εκπροσώπους των φορέων των ατόμων με αναπηρία σε κάθε κράτος μέλος. Όπως γνωρίζουμε, τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πλήθος προκλήσεων στην καθημερινή τη ζωή και με πολλαπλές μορφές διακρίσεων και εμποδίων, οι οποίες επηρεάζουν την πρόσβασή τους σε βασικά δικαιώματα και υπηρεσίες. Το σχέδιο δράση για την αναπηρία πρόταξε το κοινωνικό μοντέλο, εστιάζοντας σε πολιτικές που απελευθερώνουν την κοινωνία από φραγμούς, ενώ τα τελευταία χρόνια, μετά και την ισχύ τη σύμβαση του ΙΕ για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρίας, πλέον αντιμετωπίζεται από τη μεριά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής ένταξης, παρά από την αποκλειστική προοπτική που υπήρχε της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε αυτή τη στιγμή την σύμβαση του ΙΕ για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρίας, το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης και μια σειρά από πολιτικές που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, όμως, η βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι επιθυμητή, δεν είναι αυτή που όλοι θα θέλαμε. Οι περικοπές οι οποίες έχουν γίνει στις δημόσιες δαπάνες για την κοινωνική αλληλεγγύη, αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και όχι μόνο, που πλήττει τα ευρωπαϊκά κράτη, έχει αντίκτυπο στις δράσεις και στις πολιτικές που σχετίζονται για τα άτομα αναπηρίες. Χαρακτηριστικά γι' αυτό ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει αναφέρει ότι οι προϋπολογισμοί λιτότητας έχουν περιορίσει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην ανεξάρτητη διαβίωση, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, θέτοντας έτσι τεράστια εμπόδια στη διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης. Μεταξύ των σημαντικών αξώνων, 15 για την ακρίβεια που περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης, θέλω να τονίσω τη σημασία που έχουν αυτών της προσβασιμότητας, της απασχόλησης, της νομικής ικανότητας και της ανεξάρτητης διαβίωσης. Η προσβασιμότητα όχι μόνο στο δομημένο περιβάλλον, όπως υπόθηκε πολύ εύστοχα πριν, αλλά και στις υπηρεσίες και στα αγαθά, επιτρέπει στα άτομα αναπηρίες να δραπετεύσουν από την κατάσταση της αφάνειας και του περιορισμού, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή της κοινότητας. Ταυτόχρονα πρέπει να αποτελεί διαρκή στόχο η συμμετοχή των ατόμων στην αγορά εργασίας, με όσο το δυνατόν γίνεται μεγαλύτερη την απορρόφησή τους. Στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υπάρχει πολύ εύστοχα η αρχή των έλεγχων προσαρμογών, όπως καθώς επίσης και ο Συμβούλιο της Ευρώπης
αναφέρεται ότι οι εργοδότες καλούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της σύστησης μεταχείρισης των εργαζομένων με αναπηρίες, ενώ το κράτος πολύ εύστοχα πρέπει και οφείλει να εντάσσει τα ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόλησή τους στις γενικές πολιτικές για την εργασία, προστατεύοντάς τους από τις διακρίσεις σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους παρουσίας. Η νομική ικανότητα είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και θεμελιώδες, δεδομένου ότι καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την απόλαυση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποδέχεται την αρχή ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης παντού ως πρόσωπα ενώπιον του νόμου και καλούν τα κράτη-μέλη όπως εξασφαλίσουν στα άτομα αυτά τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα. Δυστυχώς στη χώρα μας, στον τομέα αυτό, θεωρώ ότι θα πρέπει σύντομα να τεθεί το θέμα από τις αρμόδιες αρχές, αφού η πολυπλοκότητά του δύναται να δημιουργήσει και να προκαλέσει σημείο αντιπαραθέσεων. Προτεραιότητα επίσης για το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι η συνέχιση της αποδρυματοποίησης και της ενίσχυσης της ανεξάρτητης διαβίωσης. Στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, έχει αναπτυχθεί, όπως καλά γνωρίζετε, ο θεσμός της υποστηριζόμενης διαβίωσης με αδυναμίες που μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά με ουσιαστική συνεισφορά στη βελτίωση της κοινωνικής ζωής και αποδοχής του ατόμου μέσα στην κοινωνία. Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδο στο κομμάτι της ανεξάρτητης διαβίωσης, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολλά περισσότερα που πρέπει και οφείλει η συνταγμένη πολιτεία να κάνει, είτε μέσω της κεντρικής εξουσίας, είτε μέσω των τοπικών ή περιφερειακών αρχών και στο κομμάτι που τους αντιστοιχεί. Κυρίες και κύριοι, κάποιες από τις πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες έχουν κόστος, απαιτούν χρόνο, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό, μαζί με την κρίση, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την καθυστέρηση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή ανάλογων πολιτικών. Από την άλλη πλευρά, όμως, να πούμε το χαρακτηριστικό, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει το κάτι παραπάνω στην καθημερινότητά του, ειδικά όταν έρχεται σε επαφή με ένα άτομο με αναπηρία. Να μιλήσει λίγο πιο αργά, να προσφέρει λίγη βοήθεια παραπάνω, να μιλήσει πιο δυνατά. Αυτό εξάλλου είναι και αλληλεγγύη των ανθρώπων που πρέπει να βρίσκεται κοντά με την πρόνοια που οφείλει η πολιτεία να προσφέρει. Κάθε βήμα μετράει και όλοι έχουμε ευθύνη στο να κάνουμε μια κοινωνία ανοιχτή, μια κοινωνία δεκτική και προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρίες. Τελειώνοντας, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει θέσει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της κοινωνίας και των φορέων, καθώς και των επαγγελματιών σε θέματα αναπηρίας, ώστε όποιες αλλαγές προκρίνονται να τη χάνουν τις αποδοχές τους, κάνοντάς τους έτσι υλοποιήσιμες, κάνοντας έτσι την κοινωνική ενσωμάτωση την οποία όλοι θέλουμε και πολεμάμε, μια πραγματικότητα και όχι μια απλή θεωρητική προσέγγιση. Κάτω από αυτό το πρίσμα, χαιρετίζω τις εργασίες της ημερίδας με την ευχή και με την ελπίδα ότι τόσα θα υποθούν και ο γόνιμος διάλογος που ελπίζω ότι θα υπάρξει με το κοινό θα αποτελέσει πρόκριμα για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών και να πω και εγώ και να υιοθετήσω την άποψη επιτέλους ενός εθνικού σχεδίου για την αναπηρία στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Νικόλσκι. Τώρα, στους χαιρετισμούς είχε περιληφθεί και η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής στην Αττική, η κυρία Θανοπούλου, η οποία δεν κατάφερε να έρθει. Και θα διαβάσω ένα κείμενο που μας έχει αποστείλει και στο μεταξύ θα έλεγα να κάνουμε το εξής. Για να περάσουμε στο αμέσως επόμενο πάνελ, οι πρωινοί που λέμε να φεύγουν από το πάνελ και να πάρουν τις θέσεις τους στο κοινό και να έρθουν σιγά-σιγά να πάρουν τις θέσεις τους, οι συναρμόδιοι υπουργοί. Βλέπω τώρα από τους προσκεκληθέντες είναι εδώ η κυρία Θεανό Φωτίου, η αναπληρωτής υπουργός κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, αναπληρωτής υπουργός για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ο κύριος Κουρουμπλής μας ειδοποίησε σαν συνεργάτες του ότι ο λαιμός του έχει κλείσει τελείως από κάποια ίωση. Γνωρίζουμε ότι έχει πέσει ίωση στην κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες, δικαιολογήτως απόν. Ο κύριος Τάσος Κουράκης, αναπληρωτής υπουργός Παιδείας,
που έχει επίσης προσκληθεί, είναι καθοδόν και μέχρι στιγμής αδικαιολογήτως απών είναι ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης. Ελπίζουμε στην πορεία να έρθει και αυτός. Λοιπόν, διαβάζοντας εγώ τον χαιρετισμό της κυρίας Στανοπούλου, της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια της Αττικής, οι δύο παρευρισκόμενες αναπληρώτες υπουργοί, καλό είναι να πάρουν τη θέση τους σιγά-σιγά. Λοιπόν, σας διαβάζω. Η Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Θανοπούλου Κατερίνα καλημερίζει όλους και όλες και ζητάει συγγνώμη διότι λόγω εκτάκτου προβλήματος υγείας, να του ιείωσης που σας έλεγα, στην κυβέρνηση, αδυνατεί να βρεθεί σήμερα κοντά σας. Χαιρετίζει τη σημερινή ημερίδα, η πολιτική για την αναπηρία, η αναπηρία για την πολιτική και συγχαίρει τους διοργανωτές, έχοντας ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ασχοληθεί σε βάθος και ουσιαστικά με τα θέματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή σας συνάθρηση. Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ως προτεραιότητα την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των πολιτών με αναπηρία. Συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Δεν πήρα υπόψη τους διερμηνείς της νοηματικής. Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ως προτεραιότητα την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των πολιτών με αναπηρία και ειδικά στην περίοδο της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Δεσμεύεται να είναι αρρωγός και συνοδοιπόρος τέτοιων πρωτοβουλειών και συνεργασιών που συμβάνουν στην άρση των διακρίσεων και ανισοτήτων που προβάλλουν ένα άλλο τρόπο συναντήληψης και συνυπευθυνότητας, μια στάση και φιλοσοφία ζωής που έρει τις λογικές του εμείς και οι άλλοι, τις λογικές της φιλανθρωπίας και του επιδοματικού μοντέλου. Αδιαμφισβήτητα, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν πληγεί βαθύτατα από την οικονομική κρίση και τις μνημονιακές πολιτικές, με αποτέλεσμα συχνά να βιώνουν την ακραία φτώχεια. Η νέα κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας Αττικής σηματοδοτείται από την ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες με αναπηρία, ενσωματώντας την οπτική της αναπηρίας σε όλες τις δράσεις της και προγράμματα που πρόκειται να υλοποιήσει στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής εντάσσονται η προσβασιμότητα των πολιτών με αναπηρία στις πολιτικές διαδικασίες, στις πολιτιστικές, αθλητικές και κτηριακές υποδομές της περιφέρειας και γι' αυτό το λόγο έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως διασφάλιση της προσβασιμότητας στα κτίρια της περιφέρειας και διάχυση της πληροφορίας. Προσλήψεις που αφορούν άτομα με αναπηρία στο προσωπικό της περιφέρειας και προγράμματα ολιστικών παρεμβάσεων όπως δημιουργία ολιστικών παραλίων που πέραν της αξιοποίησης της ιστορικής, αρχαιολογικής, πολιτιστικής κληρονομιάς και με τη χρήση C-Track σε άτομα με αναπηρία θα μπορούσαν άμεσα να γίνουν προσβάσιμες και μακροπρόθεσμα να λειτουργήσουν ως πρότυπες παραλίες σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία, τους τοπικούς φορείς, τις συλλογικότητες κλπ. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με επιχειρηματικούς κλάδους στον τομέα του τουρισμού, στα πλαίσια τόσο της ευαισθητοποίησης, αλλά και της σχεδίασης συστημάτων προσβασιμότητας και επαγγελματιών υπαλλήλων στα θέματα αυτά. Δυνατότητα κατάρτισης ή εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς, παραδείγματος χάρη ξεναγή με ειδικές γνώσεις για άτομα με αναπηρία, νοηματική, συστήματα ακουστικής αφήγησης, ειδικά προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή application για κινητά. Δημιουργία αθλητικών κέντρων για άτομα με αναπηρία. Σχεδιασμός δράσεων που θα προωθούν την αυτόνομη ένταξη πολιτών με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική ζωή της περιφέρειας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο πλευρό των προνοιακών ιδρυμάτων και πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των προβλημάτων τους σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα που αφορούν τις επιχορηγήσεις και τη χρηματοδότηση. Επίσης, η Αντιπεριφέρεια Κοινωνικής Πολιτικής
Συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους σε θέματα ΑΜΕΑ, δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας, με την αντιπεριφέρεια πολιτισμού και τους εντεταλμένους συμβούλους σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού για την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων όπως θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικά δρόμενα κλπ. Η κυρία Θανοπούλου ευχαριστεί και εύχεται καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.